Διπλό ρεσία για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος, Βασίλη Πάνε, καλό μεσημέρι, να μειωθούν υπερχρέωση και όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αρκεί να πούμε, Ματίνα, πως το ιδιωτικό χρέος αυτόν τον καιρό κυμαίνεται στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή οφειλές, οφειλέ, σε, σε ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, εφορίε και τράπεζε. Τώρα, τι θα κάνει αυτό ο νέο τη Ρεσία. Πρόκειται λοιπόν να νομοθετηθεί μια, ε, η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή που θα ονομάζεται Αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις οφειλέ των φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών δηλαδή και επιχειρήσεων, σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεια και δήμου, να διαπιστώνει το αξιόχρεο των συγκεκριμένων ανθρώπων ή των επιχειρήσεων και να δίνει λύσεις, εάν και εφόσον η κατάσταση πηγαίνει προς το κόκκινο, δηλαδή προς το ελξυπρόθεσμο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ρόλο που θα παίξει ο συγκεκριμένος Τυρεσίας θα είναι να δημιουργεί ένα σκορ, να δίνει δηλαδή ένα ενα πιστοποιητικό φερεγγιότητας με βάση... Τι οφειλέ που μπορεί να έχει ή να μην έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε δημόσιο και τράπεζε, και με βάση αυτό το σκορ που θα λαμβάνει, να θεωρείται αν είναι αξιόχρεο ο συγκεκριμένος δανειολήπτη για περαιτέρω δανειοδότηση από τις τράπεζες ή θα πρέπει να κινηθεί προς κάποιον εξαδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση των λιξηπρόθεσμα οφειλών του, προκειμένου να ξαναπρασινίσει.